Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου γιορτάζει τη δυναμική της μινωικής αρχαιολογίας με μια μοναδική εκθεσιακή δράση, φέρνοντας στο προσκήνιο τα ιστορικά πιθάρια του Μίνωα καλοκαιρινού. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2024, τα τρία πιθάρια από τις ανασκαφές της Κνωσού, που αποτέλεσαν τα πρώτα ευρήματα του μουσείου το 1904 και στη σημαντική συνεισφορά του Μίνωα καλοκαιρινού στη μελέτη της μινωικής περίοδου. Είναι και αυτή μια ευκαιρία να κάνουμε σχέδια και για το μέλλον του Αρχαιολογικού Μουσείου, για το οποίο έχω ανοίξει ξανά το ζήτημα της δημιουργίας ενός μεγάλου μουσείου αντάξιου του αρχαιολογικού θησαυρού του τόπου αυτού. Κάνει μια πολιτιστική στρατηγική και με αυτόν τον τρόπο διαλαλεί στις μεγάλες δυνάμεις, στην Ευρώπη, εκεί όπου η Ελλάδα ανήκει, γιατί για τους Κρήτες διανοούμενους ήταν πολύ νωρίς το όραμα αυτό, δηλαδή της ευρωπαϊκής υπόστασης της Κρήτης και της Ελλάδας. Εκεί λοιπόν που ανήκει φέρνει ακριβώς το απότερο παρελθόν της Κρήτης, το μινωικό κόσμο από όπου βγήκε, από τη μεγάλη πρωτεύουσα του, την Κνωσό. Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από μια καθηλωτική ομιλία της ομότιμης καθηγήτριας Κατερίνας Κόπακα, η οποία φώτισε την πρωτοπόρα ανασκαφική δράση του Μίνωα καλοκαιρινού. Από το 1878 έως το 1879, ο κριτικός κτηματίας και εμπορικός παράγοντας έκανε την πρώτη οργανωμένη ανασκαφή στην Κνωσό, προσφέροντας στο Μουσείο Ηρακλείου μερικά από τα πιο σημαντικά εκθέματα του. Ο κύριος Μίνος Ανδρέου Καλοκαιρινός, κτηματίας μεγαλέμπορος, πρόξενος εν Ηρακλείο της Κρήτης, είχε την ευτυχή έμπνευση πρώτος εν Κρήτη να κάνει ανασκαφάς και να ανακαλύψει εν Κνωσό τον άκτορα του Μίνους. Η ανακάλυψη αυτή, είπε αυτού, εντελώς αλλάζει σήμερα την επιστήμη της αρχαιολογίας, διότι πλουτίζει αυτήν δια της ανακαλύψεως και αυτών των ανακτόρων του νομοθέτου Μίνωος. Τα ανάγλυφα πιθάρια, διακοσμημένα με μοναδικά σχέδια, εκτέθηκαν με σκοπό να αναδείξουν την αρχή του μουσείου και τη συμβολή της Κρήτης στην αρχαιολογική έρευνα. Αυτή η έκθεση επανέφερε στο προσκήνιο την αξία των πρώτων αυτών ευρημάτων, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας του Ηρακλείου.